Αυτό είναι χαλή εκπομπή, ρε φίλε. Ωραίο, δυναμικό και κυμπάρικο. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 15 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. All About Arison Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Στα μέσα της εβδομάδας, με πολλά πράγματα και σήμερα στην επικαιρότητα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, κατά κύριο λόγο, με τον οποίο και θα ασχοληθούμε. Θα μιλήσουμε και για τον μπασκετικό Άρη μέχρι τις 7. Θα μιλήσουμε για την ανακοίνωση της μεταγραφής του Νικολάς Μαρτίνες στον Άρη. Θα μιλήσουμε για τον Μανώλη Σιώπη. Όλα αυτά παρέα εδώ μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί. FM κενό τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε μάλλον και τις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν το κάναμε χθες και νομίζω ότι έχετε πολλά να πείτε εσείς οι φίλοι του Άρη μετά και από την νίκη στη Λαμία, μετά και από τις δύο τελευταίες χρονικά πάντα μεταγραφές που πραγματοποίησε ο Άρης με τους Μανώλη Σιώπη και Νικολάς Μαρτίνες. Ο Αργεντίνος μεσοπιθετικός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι και επίσημα παίχτης της ομάδας, καθώς η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τον ποδοσφαιριστή πριν από λίγο και με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Νικολάς Μαρτίνες, ο 30χρονος Αργεντινός μεσοπιθετικός που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και όχι δύο ετών όπως έλεγαν αρχικά οι πληροφορίες. Γεννήθηκε 25 Σεπτεμβρίου του 1987. Ο Νικολάς Μαρτίνες ξεκίνησε την καριέρα του από τις μικρές ομάδες της Βελές Άρσφιλτ. Ακολούθησαν οι Ιντεπετιέντε και οι Σαντιάγκο Γόντερερς. Το 2012 μετακόμισε για πρώτη φορά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για λογαριασμό της Ισπανικής Ρεάλ Μούρθια, ενώ δύο χρόνια αργότερα ήρθε στη χώρα μας αποδεχόμενος την πρόταση του Πανετολικού. Το 2005 τον απέξει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με υποσχετική Κυπριακές Ανόρθωση και Απόλλων Λεμεσού και διάμεσα στην Αυστραλιανή Western Sydney Wanderers. Με λίγα λόγια, πήγε στον Ολυμπιακό και δεν έπαιξε ποτέ. Περπλανιόταν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, δανεικός, δεν βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε στον Ολυμπιακό, την ευκαιρία για να επιστρέψει δυναμικά στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από την πολύ καλή του παρουσία στον Πανετολικό και ελπίζει και φιλοδοξεί αυτό να γίνει με την παρουσία του στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Μονοετές συμβόλαιο και πλέον περιμένουμε μέχρι το βράδυ να ακολουθήσει και η ανακοίνωση για τη συμφωνία με τον Μανώλη Σιώπη. Όπως βλέπουμε και στο site της Super League και επίσημα πλέον, η αναμέτρηση με τη Λάρισα την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Καφτατζόγλιο στάδιο αντί για το Κλεάνθης Βικελίδης. Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ώρα 7:15 ανακοινώνει ότι ο αγώνας Άρης ΑΕΛ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο στάδιο την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7:15. Αυτό το οποίο διαβάσατε και αργά το βράδυ Δευτέρας στο All About Άρης και το λέγαμε και χθες, ότι όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι αυτό οδεύει προς το Καφτατζόγλιο, αφού το Κλεάνθης Βικελίδης δεν θα πω ότι δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι, αλλά είναι προτιμότερο νομίζω να γίνει αλλού και συγκεκριμένα στο Καφτατζόγλιο το μάτς με τους Θεσσαλούς, προκειμένου να μην καθυστερήσει κι άλλο αυτή η διαδικασία δεσίματος του χλωτάπτα, του νέου χλωτάπτα, στον οποίο θα τοποθετηθεί και ο υβριδικός χλωτάπτας, αυτή η συνθετική ίνα που θα μπει στην ήδη υπάρχουσα από τους ανθρώπους εταιρείας που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Μια διαδικασία που θα γίνει στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, ώστε ο Βικελίδης να είναι 100% έτοιμο στο παιχνίδι τρίτης αγωνιστικής με τον Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρα πάμε Καφτατζόγλιο την Κυριακή. Φαντάζομαι ότι αν όχι μέχρι το απόγευμα, το αργότερο μέχρι αύριο, η ΠΑΕ θα ανακοινώσει και την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που φυσιολογικά μετά από τη νίκη κόντρα στη Λαμία και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις ομάδας τραβάει το ενδιαφέρον του Αριανού. Αναμένεται πολλής κόσμος στο γήπεδο. Νομίζω ότι πάνω από 15.000 σίγουρα, μην πάμε και πολύ παραπάνω για το παιχνίδι με τη Λάρισα από τη στιγμή που μιλάμε και για Καφτατζόγλιο. Είναι πάντως πολύ αισιοδοξοί άνθρωποι της ομάδας. Μια αισιοδοξία που βγαίνει κυρίως από την κινητικότητα, την έντονη κινητικότητα παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά
τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα το πρωί, είδατε και τις φωτογραφίες όλα μπαουτάρις, με το καλημέρα όταν άνοιξε η μπουτίκ στο Βικελίδης, σχηματίστηκαν ουρές από φίλους της ομάδας που πήγανε νωρίς, με τη δροσιά κιόλας, για να προμηθευτούν το διαρκείας τους για την νέα σεζόν. Και οι εικόνες αυτές κάνουν τους ανθρώπους του Άρη να αισιοδοξούν για μαζική παρουσία κόσμου στο παιχνίδι της Κυριακής, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί καλά τα διαρκείας και χρειάζεται να, και μακάρι βασικά, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κινητικότητα στο κομμάτι των διαρκείας. Αλλά ένα καφτατζόγλιο με πάνω από 17-18.000 φίλους του Άρη την Κυριακή νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή εικόνα για την ομάδα και σίγουρα θα τη βοηθήσει και οικονομικά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και αυτό, με κινήσεις κιόλας που έγιναν αρκετά δαπανηρές το τελευταίο διάστημα, ο Άρης σίγουρα ποντάρει πολύ στην παρουσία του κόσμου και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς. Παράλληλα με το κομμάτι των μεταγραφών, βέβαια, που μας απασχολούν τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει και αυτό των αποδεσμεύσεων. Και στο προσκήνιο, στην κορυφή της σχετικής λίστας, αν θέλετε να το θέσουμε έτσι, βρίσκεται το όνομα του Κενάν Μπαργκάν αλλά και του Λούκα Μιλούνοβιτς, που δεν αποκλείεται με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, αν όχι σήμερα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, να υπάρχουν και εξελίξεις, αφού στον Άρη προσπαθούν να απεμπλακούν από αυτά τα δύο παχυλά συμβόλαια. Από τη στιγμή που μιλάμε και για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Πιο δύσκολη φαντάζει βέβαια η περίπτωση του Κενάν Μπαργκάν, με τον οποίο μάλιστα σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και ένα ραντεβού ανάμεσα στον παίχτη και στους ανθρώπους του Άρη σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων όσον αφορά την πρόταση που έγινε στον ποδοσφαιριστή για να λύσει το συμβόλαιό του με την ομάδα. Λίγο πιο απλοποιημένο είναι το θέμα του, η περίπτωση του Λούκα Μιλούνοβιτς, για τον οποίο υπάρχει και ενδιαφέρον από ομάδες της Σερβίας και της Κύπρου, και έτσι είναι πιο εύκολο ο Άρης να λύσει τη συνεργασία του με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό, και εφόσον το καταφέρει και με αυτόν αλλά και με τον Μπαρκάν, θα έχει ελαφρύνει νομίζω σημαντικά το ρόστερ από δύο συμβόλαια που, αν τα συνδυάσουμε, αγγίζουν τις 300.000 ευρώ περίπου, ένα αξιοσέβαστο ποσό, το οποίο θα γλιτώσει η ομάδα αν αποδεσμεύσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, Δημήτρη μου, με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης ότι ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, αυτό το οποίο προανήγγειλε ο κύριος Γουλιέλμος και μας έλεγε και ο Γιάννης Παραπονιάρης τις προηγούμενες ημέρες. Θα διαβάσουμε τώρα και τις τιμές, καθώς υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες στην εν λόγω ανακοίνωση από την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, που σίγουρα ποντάρει πολλά στα εισιτήρια διαρκείας και στα έσοδα που μπορούν να φέρουν αυτά, βέβαια, στα ταμεία της ομάδας. Βρήκαμε την ανακοίνωση. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 18-19. Τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ συγκεκριμένα. 9 με 12 τις καθημερινές από τα γραφεία της ΚΑΕ Άρης. 12 με 8 τις καθημερινές από την Άρης BC Boutique The Legend Store. Την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πλησιάζει κιόλας την επόμενη εβδομάδα, και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή 9-9, η Άρης BC Boutique The Legend Store θα λειτουργήσει από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ για να εξυπηρετήσει τους φίλους της ομάδας μας, ενώ το ίδιο ωράριο θα ισχύσει και το Σαββατοκύριακο 15-16 Σεπτεμβρίου. Επίσης, η διάθεση των εισιτηρίων αλλά και η ανανέωση των περσινών καρτών θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.viva.gr. Λοιπόν, οι τιμές που σας ενδιαφέρουν κιόλας για τα διαρκείας του μπασκετικού Άρη. Θύρες 5 και 6, σε παρένθεση περιορισμένος αριθμός, 100 ευρώ. Θύρες 1, 4, 7 και 10, 160 ευρώ. Θύρες 2, 3β, 8, 9β, 170 ευρώ. Θύρες 8, 9, α, VIP, 220 ευρώ. Θύρες 2, 3α, 280 ευρώ. 2, 3, gold, 750 ευρώ, 2-3 Platinum, 2.000 ευρώ. Εντάξει, κόλλησα λίγο 2.000 ευρώ, Δημήτρη μου, το είδες. Λες, τι γίνεται.
και court side seats. Αυτές οι Αμερικανίες που είναι ωραίες όμως. 2.500 ευρώ. Οι ειδικές κατηγορίες. Παιδικό διαρκείας σε όλες τις θύρες πλην των 5-6 του γηπέδου. Διατίθεται παιδικό εισιτήριο διαρκείας με έκτος 50% και παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 ετών. Οικογενειακή κερκίδα και φέτος θα λειτουργεί η οικογενειακή κερκίδα στη θύρα 1 του Nick Gallis Hall στη τιμή των 190 ευρώ. Ένας γονέας μαζί με ένα παιδί. Συν 30 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Άνεργοι φοιτητές. Ισχύει 15% έκπτωση μόνο για τις θύρες 4 και 7. Φύλαθλοι εκτός νομού Θεσσαλονίκη. Ισχύει 20% έκπτωση σε όλες τις θύρες του γηπέδου, εξαιρεμένων των θυρών 5 και 6. Ακαδημίες για τους γονείς των αθλητών των Ακαδημίων Μπάσκετ. Ισχύει έκπτωση 20% σε όλες τις θύρες του γηπέδου, εξαιρεμένων των θυρών 5 και 6. Για τους γονείς των αθλητών των Ακαδημιών των υπόλοιπων τμήματων. Ισχύει έκπτωση 15% σε όλες τις θύρες του γηπέδου, εξαιρεμένων των θυρών 5 και 6. Για αθλητές των Ακαδημιών Μπάσκετ του Άρη. 12-14 ετών ισχύει έκπτωση 30%. Η προθεσμία για τους παλιούς κατόχους διαρκείας. Οι συγκεκριμένοι έχουν προτεραιότητα ανανέωσης στις θέσεις τους ως τις 20 Σεπτεμβρίου. Από τις 21 Σεπτεμβρίου οι θέσεις θα απελευθερωθούν και θα διατίθενται ελεύθερα προς όλους τους φιλάθλους. Για την ηλεκτρονική αγορά, οι περσινοί κάτοχοι πρέπει να πατήσουν το πεδίο ανανέωση πληκτρολογώντας μαζί με τα στοιχεία τους και τη θέση του περσινού διαρκείας τους. Τα εισιτήρια διαρκείας της RSKE ισχύουν για όλους τους αγώνες Basket League, την προγραμματική φάση αλλά και την κανονική περίοδο φάση ομίλων του Basketball Champions League. Δεν ισχύουν για τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και AMCA. Τρόποι πληρωμής με μετρητά, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα έως 2 δόσεις, δικαιολογητικά για εκπτώσεις, αποδεικτικό εγγραφής ακαδημιών, φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας ενεργή, εκαθαριστικό για εκτός νομού. Πληροφορίες περισσότερα θέλετε να μάθετε. 2-3-10-2-65-600 καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 εκτός Σαββατοκύριακου. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Άρη από την ερχόμενη Δευτέρα. Για τα εισιτήρια διαρκείας μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της ΚΑΕ και στο About Άρης που έχει ανέβει εδώ και λίγη ώρα. Για να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα το απόγευμα, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, θα υπάρξει εκτός απρόπτου ένα ραντεβού των ανθρώπων του Άρη με τον Κενάν Μπαργκάν σε μια προσπάθεια των Κεντρικών Μαύρων να λύσουν τη συνεργασία τους με τον ποδοσφαιριστή. Πιο εύκολη περί τους φαντάζει αυτή του Μιλούνοβιτς, καθώς ο Σέρβος έχει προτάσεις στα χέρια του και από την πατρίδα του, τη Σερβία, και από την Κύπρο. Και νομίζω ότι εύκολα δύσκολα. Αν καταλήξει και σε κάποια ομάδα ο Σέρβος, οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Έτσι, για τον Μιλούνοβιτς, το λέμε εδώ καιρό ότι φαίνεται ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή. Σίγουρα στις βασικές επιλογές του, ακόμα και στις δεύτερες επιλογές του, νομίζω δεν συγκαταλέγεται ο Σέρβος, που σίγουρα το αναγνωρίζουμε πάντα το γεγονός ότι προσπαθεί, ότι παλεύει και ότι είναι επαγγελματίας, αλλά δεν διαθέτει το αγωνιστικό πακέτο που θέλει ο Πάκο Ερέρα για τους πλάγιους επιθετικούς του. Και γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θα περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με τον Μιλούνοβιτς και με τον Μπαργκάν. Από τη στιγμή που πλησιάζουμε προς το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, νομίζω ότι αυτές οι υποθέσεις θα ξεκαθαρίσουν άμεσα και εφόσον το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο θέλει ο Άρης, θα απεμπλακεί, να το πω έτσι, μην χρησιμοποιήσω την λέξη ξεφορτωθεί και ακουστεί κάπως άσχημα, θα βλακεί από δύο συμβόλαια που ενωμένα αγγίζουν το αξιοσέβαστο ποσό των 300.000 ευρώ. Ήταν αναμενόμενο νομίζω. Ποιος με έχει ματιάξει, ρε Δημήτρη, σήμερα, τι γίνεται? Πολύ ντεφορμέ. Κούραστα αυτή, φίλε. Και έλλειψη άδεια όλο το καλοκαίρι. Αλλά την άλλη εβδομάδα. Φυλάκια. Λοιπόν. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν και αποχωρήσεις γιατί. Περισσότερο αφήξει είχαμε το τελευταίο διάστημα και έχει ο αριθμός των παικτών που απαρτίζουν το ρόστερ έχει ξεπεράσει τα θέλω του Ερέρα, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε με 24-25 ως όριο. Ξέφυγε όμως κάπου η κατάσταση από ένα σημείο και μετά και ήταν λογικό να υπάρξουν και αποχωρήσεις και θα υπάρξουν και αποχωρήσεις εκτός απρόπτου και πολύ πιθανότητα να είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Μπαρκάν και ο Μιλούνοβιτς, για να αποφορτιστεί και λίγο το ρόστερ και να γίνει και πιο εύκολη η δουλειά του Ερέρα, έτσι, που βέβαια απ' την άλλη έχει έναν βαθμό δυσκολίας ευχάριστο θα λέγαμε και ο λόγος είναι ότι πλέον διαθέτει μια πλειάδα ποιοτικών ποδοσφαιριστών πρώτης γραμμής και ειδικά στη μεσαία γραμμή και στα χαφ.
και με το Σιώπη πλέον να υπάρχει ως επιλογή. Νομίζω ότι το έργο του είναι αρκετά δύσκολο για να διαχειριστεί όλους αυτούς τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Πάκο Ερέρα που σίγουρα από την μια τρίβει τα χέρια του, αλλά από την άλλη πονοκεφαλιάζει ευχάριστα πάντα, βλέποντας το ρόστερ να γεμίζει με πάρα πολλές ποιοτικές λύσεις. Τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό, γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος αν θα γίνει κάποια άλλη κίνηση. Είναι αυτό που το λέγαμε και χθες με τον Γιάννη, ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον, φαντάζει πολύ δύσκολο πλέον ο Άρης να πραγματοποιήσει κάποια επιπλέον μεταγραφή για να ενισχύσει το ρόστερ του. Γιώργα ρε, φιλαράκι μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι δυνατός. Λοιπόν, τους κορυφαίους team manager που έχουν περάσει από τον Άρη. Έτσι. Δεν είναι τώρα όμως. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι είναι πολύ, φαντάζει πολύ δύσκολο να γίνει ακόμα μια κίνηση από πλευράς Άρη. Με το συγκεκριμένο που με ρωτάς, Γιώργο, δεν υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη τον ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι σίγουρα, εντάξει, η ομάδα έχει ανάγκη από ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί υπάρχει μόνο ο Βέλεθ, ο Σόουζα και ο Δελιζήσης, και αν χτύπα ξύλο κάποιος από τους τρεις τερματιστή ή σε ένα λιγότερο χειρότερο σενάριο τιμωρηθεί, τότε προκύπτει ένα ζήτημα εκεί πέρα και θα πρέπει ο Ερέρα να πάει σε αλχημίες ενδεχομένως αν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί και να μην ταλαιπωρηθεί η ομάδα από τραυματισμούς. Νομίζω ότι χρειάζεται ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός. Το ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη που ψάχνονταν όλο αυτό το διάστημα και ψάχνονται για έναν ακόμα στόπερ, περισσότερο κοντά στα χαρακτηριστικά του Δελιζήση. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Δεν το αποκλείουμε, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες για να ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Απλά με τα τωρινά δεδομένα και μετά την προσθήκη ακόμα δύο ποδοσφαιριστών στο ρόστερ, απομακρύνεται κάπως αυτή η πιθανότητα. Έτσι. Τώρα, εντάξει, όσον αφορά άλλες θέσεις, γιατί κάποιοι έχουν θέσει, ας πούμε, και ζήτημα επιθετικού, είτε με μηνύματα, είτε όταν ανοίγουμε γραμμές και βγαίνουν κάποιοι φίλοι και το συζητάμε. Εκεί δεν νομίζω να υπάρξει κάτι και νομίζω ότι ο Άρης, αν δεν αποκτήσει και έναν στόπερ μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος μέσα στις επόμενες ημέρες, θα πορευτεί ως έχει σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν και το Γενάρη βλέπουμε πάλι. Τι θα γίνει, ποιος δεν μας κάνει και ενδεχομένως πρέπει να φύγει ή αν χρειαζόμαστε κάποιον παίχτη σε συγκεκριμένη θέση. Αν δεν πάει τώρα ο Άρης για στόπερ, σίγουρα θα πάει το Γενάρη. Αν δεν πω σίγουρα, πω κατά 99%. Εγώ νομίζω ότι το Γενάρη, αν και είναι πολύ μακριά, αλλά τώρα μιας και το ανοίξαμε, είναι πολύ πιθανό να πάει και για ένα ακόμα φορ η ομάδα. Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Το δεδομένο που υπάρχει είναι ότι αν γίνει μια κίνηση που φαντάζει δύσκολο πλέον, αυτή θα είναι για το κέντρο της άμυνας, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι και η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή, καθώς στην επίθεση υπάρχει ο Γιουνές, υπάρχει ο Νασλίδης, υπάρχει και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, να τελειώσει και τυπικά η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος και να δούμε αν θα προκύψει τελικά ή όχι κάτι άλλο για τον Άρη. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή φαντάζει αρκετά δύσκολο. Το θέμα πλέον για τον Άρη, εν όψει της συνέχειας και εν όψει και της διακοπής που υπάρχει, που νομίζω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή για την ομάδα, είναι να δέσει ακόμα περισσότερο. Είναι μια ομάδα που παρουσίασε μια ικανοποιητική συνοχή στην Λαμία, αλλά έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπου χρειάζεται σίγουρα αρκετή δουλειά και με την παρουσία των Σιώπη και Μαρτίνες, τους οποίους επίσης ευνοεί αυτή η διακοπή που υπάρχει μετά το παιχνίδι με την Λάρισα για δύο εβδομάδες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην αναμέτρηση με το Λεβαδιακό προς τα μέσα του Σεπτέμβρη. Θέλουν το χρόνο τους και οι συγκεκριμένοι, μετά από ένα καλοκαίρι που πέρασαν ως κομμένοι από τον Ολυμπιακό, χρειάζονται χρόνο και για να φτάσουν τους υπόλοιπους στα επίπεδα φυσικής κατάστασης, αλλά και για να δέσουν
με τους υπόλοιπους και σταδιακά να μπουν και στην, και στην ομάδα. Ο Σιώπης σίγουρα στην εντεκάδα, σταδιακά. Για τον Μαρτίνες δεν θα μπορώ να θεωρήσω δεδομένη την παρουσία του στο αρχικό σχήμα αυτή την, τη στιγμή, αλλά αυτό θα φανεί και μέσα από την εικόνα του στις προπονήσεις, εκεί όπου αν αφήσει ικανοποιημένο τον Ερέρα, ο οποίος προσπαθεί να είναι δίκαιος και είναι δίκαιος μέχρι στιγμής, θα κρίνει αν μπορεί να υπολογίσει τον Μαρτίνες για το αρχικό σχήμα, όχι μόνο για τον άξονα, εκεί όπου βέβαια υπάρχει ο Ντιγκινή, ο οποίος μάλιστα, παρένθεση, είναι και υποψήφιος από την Νόβα ως MVP της πρώτης αγωνιστικής. Νομίζω ο Γκάμα θα τελειώσει περισσότερο στην διεκδίκηση του συγκεκριμένου τίτλου και όχι ο Ντιγκινή, γιατί ο Γάλλος, αν εξαιρέσουμε το γκολ το οποίο πέτυχε, δεν κατάφερε να φανεί πάρα πολύ κόντρα στην Λαμία. Ήταν καλά κλεισμένος. Αυτό που με εντυπωσίασε βέβαια με τον Ντιγκινή και το λέγαμε και χθες, ήταν ένα φοβερό sprint που έκανε στη διάρκεια του προθεσινού αγώνα από τη μία περιοχή στην άλλη, κόβοντας μια πολύ επικίνδυνη πάσα μέσα στην μικρή περιοχή του Κουέστα. Μαρκάρει. Αυτό είναι πολύ βασικό το χαρακτηριστικό. Ο Μαρτίνες δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα μαρκάρει τόσο πολύ. Και να τους βάζω και τους δύο μαζί στην ίδια ζυγαριά, γιατί αγωνίζουν στην ίδια θέση. Όπως επίσης μπορούν να αγωνιστούν και στα άκρα. Και οι δύο. Μεγαλύτερη ευκολία ο Ντιγκινή βέβαια από τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τον Άρη, είναι σε καλή κατάσταση, απέναντι σε πολύ σφιχτές άμυνες. Να τις ξεκλειδώσει, ειδικά μέσα στο Βικελίδης, με μια ατομική ενέργεια, με μια πάσα την οποία έχει ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, με μια κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή. Έχει αυτή την ικανότητα και νομίζω ότι εκεί θα τον αξιοποιήσει περισσότερο ο Ερέρα. Και αν χρειαστεί φυσικά και στα άκρα της επίθεσης, γιατί και γρήγορος είναι και τεχνίτης είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Απλά εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο για τον παίχτη, γιατί υπάρχει τόσο ο Μπρούνο Γκάμα όσο και ο Ματέο Γκαρσία που παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα, ειδικά ο Πορτογάλος, και αν συνεχίσουν έτσι δύσκολα μπορεί ο Ερέρα να τους κουνήσει από την αρχική εντεκάδα. Εντάξει, για το Σιώπη νομίζω δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Όλοι γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα με την ταχύτητά του και τα χιλιόμετρα που καταπίνει μέσα στο γήπεδο και στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κυρίως ανασταλτικά. Μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές βοήθειες και καλύψεις. Το μηχανάκι που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι έλειπε από το κέντρο του Άρη και τελικά ήρθε, και μέχρι το βράδυ αναμένεται να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα ανοίξουμε, Δημήτρη μου, και τις τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσει ο κόσμος του Άρη και να μας πει για Λαμία και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε στα 10 λεπτά και μετά από τις 6 Λίμπρο 107,4 All About Άρης On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Ανοίγω τις γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3-8 για να τα πούμε. Τι είδαμε με τη Λαμία, επειδή δεν είχαμε χθες την ευκαιρία να έχουμε ανοιχτές τις γραμμές. Τι θα δούμε με τη Λάρισα, για Σιώπη, για Μαρτίνες, για τη συνέχεια που φαίνεται αρκετά αισιόδοξη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Για όλα αυτά ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Εντάξει, Λάρισα που είναι και ο προσεχής αντίπαλος του Άρη προχώρησε σήμερα σε μεταγραφή καθώς ανακοίνωσε τον Θοδωρή Τριποτσέρη, τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, 32 χρονών. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνίζονται στο Λεβαδιακό, με τη φανέλα του οποίου κατέγραψε λέει στο ίδιο διάστημα 69 συμμετοχές. Δεν νομίζω τώρα να προλάβει να είναι έτοιμος για το μάτς Κυριακής με τον Άρη. Βέβαια θα τα δούμε και σε επόμενες μέρες τα νέα από πλευράς Λάρισας εν ώψη του αγώνα με τον Άρη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μετά και από την ανακοίνωση της Super League θα γίνει οριστικά στο Καφτατζόγλιο στις 7 και 4 την Κυριακή, και μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και η έναρξη στη διάθεση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και αναμένεται να υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το ρεπό που έδωσε χθες ο Ερέρα στην ομάδα, με ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα για όσους αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τη Λαμία. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά και είχαμε αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, αυτή την προσπάθεια που περιμέναμε ότι θα κάνει ο Ερέρα για να ρίξει κάπως τους τόνους μέσα στα αποδυτήρια.
γιατί είναι φυσιολογικό οι παίχτες να είναι και χαρούμενοι και χαμογελαστοί μετά από την εμφάνιση της ομάδας. Αυτό που παίζει δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, κάτι πιο δυνατό, Δημήτρη μου, βάλε κάτι πιο δυνατό. Και ενώ υπενθυμίζω ότι είναι ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-2-87 και 3-8. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ερέρα στην ομιλία πραγματοποίησε σήμερα προς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντάς τους έτσι 2-3 πραγματάκια, προσπάθησε να κατεβάσει κάπως τους τόνους. Στάθηκε στη σημασία της νίκης και στο γεγονός ότι το Άρης ξεκίνησε με το δεξί της υποχρέωσης του στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά επεσήμανε ότι αυτό έγινε κόντρα σε μια Λαμία που ναι μεν είναι μια καλή ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή της και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κανένας να παρασυρθεί από την χθεσινή εμφάνιση και τη χθεσινή νίκη. Κάτω το κεφάλι και πολλή δουλειά για τη συνέχεια, γιατί ακολουθούν πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια από αυτό με την Λαμία, και το ξέρουμε, νομίζω το έχουμε δει και στον Άρη και σε άλλες ομάδες πολύ καλά, ότι ορισμένες φορές τέτοια αποτελέσματα μπορεί να σου γυρίσουν και μπούμεραγκ, όπως αυτό με την Λαμία, και έτσι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τον Άρη, πνευματικά κυρίως, να μην πέσει θύμα μιας τέτοιας κατάστασης εν ώψη του αγώνα με την Λάρισα την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο. Σε αυτό το κομμάτι στάθηκε και ο Ερέρα, προσπάθησε να ρίξει κάπως τους τόνους, ζητώντας περισσότερα από τους ποδοσφαιριστές του. Ένα αναμένουμε την ανακοίνωση για την μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη, να διαβάσουμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Νικολάς Μαρτίνες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Ο Μουριλής ήταν αυτός. Λοιπόν, ο Αργεντινός μεσοπιθετικός είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που όλοι, που όλα πήγαν καλά και θα συνεχίσω την καριέρα μου στον Άρη. Θα σε ένα μεγάλο και ιστορικό σύλλογο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Το μόνο που θέλω να υποσχεθώ ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει ψηλά και να πετύχει τους στόχους της. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο». Ήταν τα πρώτα λόγια του Αργεντινού μεσοπιθετικού μετά την απόκτησή του από τον Άρη και τυπικά με την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε γραμμή. Ωραία, πάμε στο φίλο και θα μιλήσουμε μετά πάλι για τον Μαρτίνες. Καλησπέρα. Πώς πάμε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια ερώτηση. Βεβαίως. Τι ήταν αυτό που άκουσα πριν? Ποιο? Ετοιμάζεται, λέει, μια μεταγραφή που θα αλλάξει την ισορροπία στην ομάδα τόσο πολύ. Η ομάδα, λέει, θα πάει για πρωτάθλημα τόσο πολύ, λέει. Πού το άκουσες αυτό, φίλε μου? Έλα. Πού το άκουσες αυτό? Εδώ πριν στην εκπομπή του Ζαγόρα. Α, του κύριου διευθυντή. Ναι. Ναι. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Λέει, θα είναι τέτοιο μεγάλο γκράντε μεταγράφικο που θα αλλάξει το δεδομένο που υπάρχει. Η ιστορία της ομάδας φέτος. Το δεδομένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Άρης πολύ δύσκολα θα προχωρήσει κάποια άλλη κίνηση. Και αν κάνει μια κίνηση, νομίζω ότι αυτή θα είναι για το κέντρο της άμυνας. Αχα. Είτε για center for που ξέρω εγώ και τα λοιπά. Καλά, εντάξει, εντάξει, απλά το ανέφερα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα λεπτό για την ομάδα πώς την είδα. Μπορώ? Βεβαίως. Πρώτον, δεν έχει σημασία ο αντίπαλος, ξέρω εγώ τι είναι, μικρός, μεγάλος κτλ. Δεν είναι. Γιατί, μισό λεπτό λίγο, ναι. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, η ομάδα μας πάντα στα μικρά εισαγωγικά παιχνίδια έχει πρόβλημα. Και την πατάει. Α, μπράβο. Τι να πούμε, πάντα η Λάρισα, θα σκοντάφταμε στη Λάρισα, ξέρω εγώ, στη Λεβαδιά κτλ. Το ότι ξεκινάς και πρώτη αγωνιστική και ακόμα θεωρητικά ανέτοιμος. Έτσι, ακόμα και πριν λίγες μέρες ήρθαν όλοι οι παίκτες. Πόσοι παίκτες ήταν την τελευταία εβδομάδα? Δύο. Πόσοι? Δύο. Ο Σιώπης και ο Μαρτίνης. Εντάξει, τέλος πάντων. Α, ναι, και περιμένουμε. Και τώρα ήρθε και άλλοι δύο. Τέλος πάντων. Πρώτη αγωνιστική και πατάς τρία γκολ και δεν έκαναν οι άλλοι, αν εξαιρέσω ένα σουτ μέσα από την περιοχή το οποίο τότε σε ο Κουέστα εύκολα, δεν κάνανε μια φάση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πολύ καλή η αμυντική λειτουργία του Άρη. Και το ότι νικάς τόσο εύκολα εκτός έδρας, αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Τα τελευταία 10-15 χρόνια που θυμάμαι καλύτερα. Θυμάμαι και με τον Μπάγεβιτς που ήταν κατά τη γνώμη μου η καλύτερη ομάδα
που είχαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ναι. Μ' ακούς, Νίκο? Ναι, ναι, ναι. Όπου κάναμε 7-8 διπλά και τα πιο πολλά ήταν με το ζόρι. Με το ζόρι. 0-1. 0-1 στον Όφη, στον Εργοτέλη κτλ. Καλά, θα έρθουν και τέτοια παιχνίδια. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σου πω ότι στην αρχή 3 γκολ αμέσω τόσο άνετα και όλοι οι παίχτες πολύ καλοί κτλ. Και να μπαίνει αλλαγή ο Γκολάσο, δηλαδή φαίνεται ότι έχεις και αλλαγές κτλ. Μόνο αισιόδοξα. Έτσι. Έτσι. Γιατί μη λέμε μόνο τα αρνητικά κτλ. Δεν μου λες, τώρα ο Γιαννιώτας λέει που έφυγε από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ δεν πήγε δανεικός. Ενώ χθες όλοι γράφανε διάφοροι ότι εμείς τους πήραμε δανεικούς. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό και ναι, σε ευχαριστώ που μου το επιθυμίζεις λίγο. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε για σιώπη και μαρτυρίες. Όλο σε εμάς το πρόβλημα να υπάρχει. Δηλαδή ο Γιαννιώτας πήγε δανεικός από τον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, τώρα αυτό δεν το συζητάει κανείς. Πού δεν πήγε δανεικός, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πήγε στην ΑΕΚ. Αυτό λέω. Ενώ εσείς που λέγατε αυτές τις μέρες, ή όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη, έτσι δεν είναι. Ναι. Ότι οι δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό ήρθαν με μεταγραφή, έτσι δεν είναι. Με μεταγραφή ήρθαν. Πόσοι άνθρωποι το αμφισβητούσαν. Πολύ. Δηλαδή, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Σε εμάς πάντα να βρουν ένα πρόβλημα. Ότι ξέρω εγώ κτλ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως, ξέρεις γιατί. Γιατί κάνεις ζημιά στην ομάδα. Δημιουργεί όλο πρόβλημα. Κατάλαβες, στην εικόνα της κτλ. Ότι έτσι είναι η ομάδα, ξέρω εγώ είναι έτσι αυτός, ο άλλος αυτός κτλ. Με πιάνει. Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε και παραπάνω σημασία τώρα. Δηλαδή και με αυτό και με τον Γιαννιώτα πλέον αποδείχθηκε το προφανές. Εντάξει, τώρα αν άλλοι κάποιοι φτιάχνουν δικά τους σενάρια, αυτό είναι δικό τους θέμα. Ο Άρης πήρε τους παίχτες. Μια τελευταία ευχή και θα κλείσω να σας αφήσω. Επειδή είναι όλα ψυχολογία, εύχομαι τώρα και με τη Λάρσα ένα τρίμπαλο να ρίξουμε. Ναι. Και ώστε, γιατί ο κόσμος είναι τόσο πιεσμένος που κάτω από τα κρίση τα λοιπά, θέλει να πάει να βλέπει ένα χέρι να ξεσπάει. Ώστε, εγώ πιστεύω θα πάνε στο γήπεδο θα γεμίζει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, να πηγαίνεις στο γήπεδο να ξεχνάς τα υπόλοιπα. Βεβαίως. Και εγώ πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ, δεν το περίμενα, δεν πάω από ψέματα, το είχα παίξει Παπαδόπουλε. Μ' ακούς? Ναι. Το είχα παίξει 0-1. Ήμουν σίγουρος θα βάλει γκολ από την κοινή, το είχα παίξει όμως 0-1. Το έχασα, αλλά δεν με ενδιαφέρει, σιγά. Διπλό, αν το έβαζες στην Ελλάδα, θα πιένεις. Να σε καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο Δημήτρη. Καλησπέρα. Παπαδόπουλε, μ' ακούς? Έλα, φίλε. Έλα, έλα φίλε. Τώρα, πήραμε και μέσω πλάγιο τώρα. Εσωτερικός μέσος, φίλε. Τον πήραμε αυτό να. Ποιο να, ρε. Δεν πήραμε τον Νίκο Μαρτίνες. Αυτός είναι επιτελικός μέσος, μην μπερδεύεσαι. Παίζει και εσωτερικός μέσος. Όχι, αδελφέ μου, αυτός παίζει επιτελικός μέσος και ενίοτε μπορεί να σου παίξει και στα άκρα της επίθεσης. Ως εξτρέμ, δηλαδή, που συγκλίνει προς τα μέσα. Πάλι δεν πήραμε εσωτερικό μέσο. Εσωτερικός μέσος, φίλε, θα ήταν ο Κολάσο 4-3-3. Τώρα... αυτή η ομάδα να μην πάρει ένα εσωτερικό μέσο να κάνει το χαρτίρι του αδερφού μου Νίκου Παπαδόπουλου. Αφού πήρες ρε φίλε. Εσωτερικό μέσο. Εσωτερικός μέσος, ναι. Ποιον πήρα. Τον Κολάσο. Αφού και πριν που είδες και άλλο εσωτερικό μέσο δεν είχα τον Κολάσο. Όχι, δεν ήθελα φίλε. Μάλλον άλλο... Στέλιο, άλλο ραδιόφωνο ακούς τις τελευταίες μέρες, φίλε, γιατί δεν... Όχι, αδερφέ μου, όχι, αδερφέ μου, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι, μάλιστα. Πήρες το διαρκεία σου, εντάξει. Εντάξει, είμαστε, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Στο Καφτατζόγλιο τώρα, εσύ που είσαι και παλιός, σε ποια θύρα πάμε τώρα την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο? Ανέκαθα, εμείς πηγαίναμε στο πέταλο το... Εκεί θα πας, δηλαδή. Ανέκαθεν, εκεί πηγαίναμε φιλοξενούμενοι. Μάλιστα. Άρα εκεί θα πας. Ανέκαθεν. Μα μπορεί να πάω και στο κέντρο. Δεν ξέρω που θα πάω. Εντάξει. Μάλιστα. Ή απέναντι τα επίσημα, γιατί εσύ θες να είσαι πάντα απέναντι τα επίσημα. Ναι, ναι. Εντάξει, το Χαριλάου είναι... Τα επίσημα και απέναντι τα επίσημα είναι πολύ κοντά. Έχεις θέα. Ναι, εκεί βλέπεις. Στο Καφτατζόγλιο δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν είναι γήπεδο τώρα. Καφτατζόγλιο. Να σου πω κάτι, ρε Στέλιο. Γήπεδο που έχει στίβο δεν είναι γήπεδο. Ακριβώς τώρα. Τι να δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ποδοσφαιρικά γήπεδα, δηλαδή, ξέρεις τι είναι, το Βικελίδης. Που για μένα νομίζω ότι είναι το τόπο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ποιο Βικελίδης. Ναι, λοιπόν. Ακόμα και ο Γεντικουλέ και το Γεντικουλέ του Όφη. Είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Το Καραϊσκάκης, ναι, ναι. Η Λεωφόρος που έχει κάνει έγκλημα το Καλαφούζ με την ομάδα να πήγαινε στο ΆΚΑ. Δεν πάει ο Καλαφούζ στο ΆΚΑ. Δεν πληρώνω. Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν. Είναι αυτά τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ρε φίλε. Τη Στίβος τώρα, πού να κάνεις, ρε φίλε, μια έδρα τώρα με το Στίβο. Δεν θέλω να πάω να δω σκηταλοδρομία. Πάλα θέλω να αυτό, πάω. Αυτό. Άμα ήθελα να πάω να δω σκηταλοδρομία, θα πήγαινα. Ανεβασμένος ακούω και είναι θετικό. Ανεβασμένος. Εντάξει, ανεβασμένος δεν είναι. Χαρούμενος. Όλοι θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Αυτά εδώ. Και να δούμε τι ξέρεις τι γίνεται μέχρι την Παρασκευή. Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Η Παρασκευή 31 του μηνός. Έχει γενέθλια εκείνη την ημέρα, δε θε. Λες να σου κάνει κάποιο δώρο ο Θόδωρος Καρυπίδης ενδεχομένως. Ο Θόδωρος. Μακάρι, δεν θα το κάνει μόνο σε μένα, θα το κάνει σε όλοι. Σε όλους. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ένα στόπερ και κλείνει. Αν δεν το πάρει, ακριβώς. Προχωράει όσο έχει και βλέπουμε τον Γενάρη πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης θα πάρει στόπερ μέχρι και την... Αυτή είναι η πεποίθησή μου, ότι μέχρι και την Παρασκευή θα πάρει στόπερ. Δεν σου λέω ότι δεν θα πάρει, είναι όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνει άλλη κίνηση. Ναι, εγώ πάλι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή ο Άρης θα πάρει στόπερ. Εξαρτάται τι στόπερ θες όμως, τέλειο. Αυτό μου θέλει να πάρει. Πολύ ακριβώς είναι. Εντάξει, αυτός έχει διέκλειση πουθενά άλλο και δεν το ξέρω. Εντάξει, αν μέχρι 31 πέσει το κασέ του κάπως. 31 είναι την Παρασκευή. Ναι, αυτό σου λέω. Αν πέσει το κασέ του κάπως, γιατί όχι. Μέχρι 31 είναι την Παρασκευή. Ο Άρης τις καλύτερες μεταγραφές του, τις πιο ποιοτικές, τις έκανε στο τέλος. Τις έκανε 31. Εκεί πέρα στο τέλος, όχι 31. Ο αρχηγός της καρδιάς μας, 31 έχει έρθει. Αυτή η παιχτούρα. Έτσι. Η τεράστια παιχτούρα αυτή εδώ. Ορίστε. Ο Σέρχιο, λέει. Ο Σέρχιο, φυσικά, αυτή η τεράστια παιχτούρα. Ο αρχηγός της καρδιάς μας, 31 του μηνός έχει έρθει. Μέχρι και ο Βαγγέλης Πλατέλας. Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη είχε έρθει. Σεπτέμβρη, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίτα να σου πω κάτι με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ποτέ δεν λες ποτέ, αλλά αυτό το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από μένα και από αυτά που βγαίνουν, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ είναι ότι δύσκολα ο Άρης να το πείσει κάποια κίνηση ακόμα. Καλά, και ο Άρης δεν ακουγόταν ότι θα πάει τον Μπρούνο Γκάμα. Θα λέγαμε ότι πάει να πατήσει φρένο. Δικαιολογημένα. Γιατί, δικαιολογημένα αυτό. Ναι. Βέβαια, άμα αύριο και μεθαύριο γίνουν δύο αποχωρήσεις, γλιτώνεις, λέω εγώ, 300.000. Ένα ποσό. 200.000. 200.000, γιατί θα τους δώσει και κάτι. Δεν είναι ότι τα γλιτώνεις, θα τους δώσει. Ακριβώς. Δεν το γλιτώνεις. Γλιτώνεις σίγουρα ένα ποσό. Και άμα με τον κόσμο που θα έχει την Κυριακή, και εσύ με την αύξηση των εισιτηρίων διαρκές, αλλά και με τον κόσμο που θα έχει την Κυριακή, βγάζεις μία μεταγραφή άνετα. Ψοφάζει άλλη μεταγραφή. Η ομάδα χρειάζεται ένα στόπερ. Χρειάζεται ένα στόπερ, αλλά αν δεν τον πάρει θα προχωρήσει όσο έχει μέχρι το Γενάρη. Καλά, δεν είπα ότι εγώ θα, άμα δεν πάρει η ομάδα το στόπερ, διαλύθηκε. Σιώπη έχω, ρε φίλε, δεν θα περνάει μπάλα στην άμυνα. Δεν χρειάζεται. Και τώρα τι θα βγει ο Ματίγια. Τώρα είναι πολύ μεγάλος ο γρίφος για τον Πάκο Ερέρα. Ο Σιώπης σταδιακά θα μπει. Και αν είναι ο Σιώπης που ξέρουμε, δεν θα βγαίνει. Το θέμα είναι τώρα, ποιον βγάζεις. Το Ματίγια. Θα παίζει με Μπάσα. Μπάσα Σιώπη. Και θα βλέπει πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι. Λέω τώρα εγώ τώρα πώς θα σου πηγαίνει το παιχνίδι. Και αναλόγως θα βάζει. Θα βγάλει. Θα βάζει Κολάς, θα βάζει Ματίγια. Εγώ δεν θα έβγαζα το Ματίγια. Σου είπα, ανάλογα το παιχνίδι είναι. Ανάλογα το παιχνίδι και ανάλογα με την κατάσταση του κάθε ποδοσφαιριστή. Εντός έδρας δεν θα τον έβγαζες. Ναι. Εκτός έδρας μπορεί να τον έβγαζες. Ναι. Γιατί εντός έδρας θα κλείνονται όλοι. Όλοι θα είναι ταμπούροι. Εκεί θα σου χρειαστεί νομίζω πολύ ο Μαρτίνες. Αν είναι σε καλή κατάσταση. Στις σφιχτές άμυνες. Και ο Κολάσο. Και ο Κολάσο μπορεί να σε ξεκλειδώσει. Και ο Ματίγια. Έχεις, φίλε, ένα κέντρο αυτή τη στιγμή και με το Σιώπη. Έχεις μια απίστευτη υπεροπλία στη μεσαία γραμμή. Ποιους έχεις μπροστά από το 6 και μετά. Έχεις το Ματίγια, τον Κολάσο, τον... Καταρχήν έχεις καθαρά δύο αμυντικά χαφ. Το Σιώπη. Μπάσα Σιώπη. Ναι.
πάσα σιώπη, δύο εξάρια, έτσι. Και ένα εξάρι και ένα ξεροκτάρι. Ναι, ο μπάσα είναι το ξεροκτάρι. Ναι. Μετά έχεις Ματίγια, Κολάσο και Μαρτίνεθ. Μαρτίνεθ παίζει πιο μπροστά, εντάξει. Εντάξει. Επιτελικός είναι μέσος. Δεκάρι, ρε Στέλιο, δεν μπορείς να βάλεις το 8. Εντάξει, ρε φίλε, είναι 8-10. Με δεκάρι δεν παίζουμε τώρα, τι να κάνουμε. Κάνεις λάθος, εδώ. Δηλαδή θα βγει ο Ντιγκινί και θα πει, θα μπαίνει ο... Ναι. Το δεκάρι σου θεωρητικά είναι ο Ντιγκινί. Αλλά ο Ντιγκινί αυτή τη στιγμή είναι ψευτοδεκάρι, δεν είναι δεκάρι, καθαρό δεκάρι. Ψευτοεννιάρι είναι. Είναι ψευτοδεκάρι και περισσότερο εννιάρι. Τέλος πάντων, τα πλάγια έχεις Γκάμα Γκαρσία. Ναι. Ποιος άλλος? Τον... Κόλλησε τώρα, Γκάμα Γκαρσία. Το Μαρτίνες που μπορεί να παίξει επίσης συγκεκριμένη θέση. Ο Κολάσο μπορεί να παίξει. Ο Ντιγκινί μπορεί να παίξει εκεί και ο Κολάσο μπορεί να παίξει. Και ο Παυλίδης κατά συνθήκες μπορεί να παίξει εκεί. Εντάξει. Έχει Τζόγλου. Νομίζω ότι τα πράγματα για τον Τζόγλου πρέπει να δυσκολεύουν όσον αφορά τον αύριο χρόνο συμμετοχής. Αυτή τη στιγμή. Τον έχεις όμως. Τον έχεις σαν επιλογή φυσικά εννοείται. Κοίτα να σου πω κάτι, τον έβαλε λογική... προχθές. Τον έβαλε προχθές. Προς το τέλος βέβαια. Η λογική του Ερέρ είναι εξής, ότι έχω μια σεζόν με 30 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω πόσα θα έχω στο κύπελο και χρειάζομαι επιλογές. Γιατί μπορεί ο ένας να τραυματιστεί, ο άλλος να είναι τιμωρημένος. Ο άλλος να μην είναι από καλά. Από το 6 και μπροστά είσαι υπερπλήρης. Εκεί από που χωλένεις λίγο, ναι. Είναι πίσω. Θες ένα στόπερ. Και ένα στόπερ και ένα ακραίο αναλόγως σε τι κατάσταση θα βγει ο Μενέντες. Ναι. Αυτά. Να σε καλά, Στέλιο, γιατί έχουμε και έναν ακόμα, Δημήτρη μου. Ωραία. Άντε εγώ. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικό. Χαίρετε. Νικό. Ναι. Με χορηγία έγινε τίποτα στη φανέλα? Όχι, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Δεν έχουμε τίποτα. Mm-hmm. Πάντως είναι σημαντικό έσοδο η φανέρα, ρε Νίκο, όλες οι ομάδες το έχουν. Πιστεύω ότι κάτι θα προκύψει και εκεί. Ναι. Ακούς, τώρα για μεταγραφές και τέτοια από τη στιγμή αν είναι να βγουν με εκτός budget και λοιπά, να μην κάνουμε καμία. Ναι, σίγουρα είναι το πιο λογικό αυτό. Το πιο λογικό, ρε Νίκο, τι, να ξαναζήσουμε παλιές καταστάσεις. Όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, με Μπάγνερ Μιλούνοβιτς, αν τελικά δεν λύσουν τα συμβόλαιά τους, υπάρχει κίνδυνος από κάποιο πρόστιμο από την ΕΠΟ ή Super League? Αν δεν λύσουν τα συμβόλαιά τους, για ποιο λόγο? Γιατί υπερβαίνουμε στους ξένους. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, έτσι. Καμπάνες από πίσω. Τι έχει. Ναι. Κοντά στην εκκλησία είμαι. Παρετήθηκε ο Μπάγεβιτς από την ΑΕΚ. Μάλιστα. Έκτακτη είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μάλιστα. Και στήριξη και στον μπάσκετ, παιδιά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και στον μπάσκετ στήριξη. Έτσι. Εντάξει, γεια σου Νίκο, ευχαριστώ. Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε και λίγο και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μας συγχωρέσετε λίγο για την καθυστέρηση. Αλλά ήταν ένα τηλεφώνημα σχετικά με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ανακοινώθηκε και ο Μανώλης Σιώπης. Ο 24χρονος διεθνής μέσος είναι επίσημα παίχτης του Άρη. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ο παίχτης δεν έκανε κάποια δήλωση. Θα μιλήσει αύριο στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρη στο YouTube, το Άρης TV, όπου και θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ομάδας. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση και να πάμε και στους φίλους. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές, υπενθυμίζω, 2-31-0-287-3-8. Λοιπόν, η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σιώπη, 24χρονος διεθνής μέσος που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1994 στην Αλεξανδρούπολη, Θρακιώτης. Ο Μανώλης Σιώπης, που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ομάδες νέων Ολυμπιακού, έχει φορέσει ακόμη τη φανέλα του Πλατανιά και του Πανιωνίου, είναι διεθνής με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα Άντερ 17, Άντερ 19 και Άντερ 21. Ενώ από τον Νοέμβριο του 2016 κλήθηκε και στην Εθνική Ανδρών. Επίσημα λοιπόν παίχτης του Άρη και ο Σιώπης για τα επόμενα δύο χρόνια. Δημήτρη, έχουμε φίλο. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
μας έδωσε συνέντευξη για το Αριστόπουλο. Για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια διαιτές, ναι. Καλά. Γιατί άκουσα σε ένα άλλο ραδιοφωνό από τον αδερφό. Λίγο πιο δυνατά, φίλε, γιατί δεν ακούγεις πολύ καθαρά. Λέω, άκουσα ναι. Μπροστά τον αδερφό του σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Παίζει στην κόψα δράμας. Ναι. Και τον έχω αφήσει ο αδερφός του κοντός. Ο κοντός. Καρατσούκι, ναι. Ο κοντός, λέει. Ο κοντός. Εντάξει, δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά εμένα ο Σιώπης, το έχω ξαναπεί κιόλας, μου θυμίζει πολύ το σουλούπιτο και το στυλάκιτο το Βιτόλο. Α, που τον είχαμε μιλήσει. Αλλά... Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κοντός, γρήγορος, ακούραστος στο κέντρο. Με άλλοι την... τον έχουν βγάλει και Pitbull. Και Pitbull, ναι. Η ΠΑΕ κιόλας στην φωτογραφία που ανέβασε του Σιώπη χθες από το Βικελίδη έγραψε το Pitbull είναι εδώ. Ναι, γιατί ο αδερφός που μίλησε αλλού λέει ότι το φωνάζουν με κοντό. Θα έρθουμε λένε ότι βλέπεις το Βικελίδη. Ο αδελφός του είχε ακουστεί για τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια ο αδελφός του. Ναι. Νομίζω πέρυσι είχε παίξει το όνομά του. Ο αδερφός τι θες, παίζει δεξιές. Δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ είναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τα εισιτήρια αύριο θα βγουν. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Γιατί εγώ έχω διαρκή εισιτήρια ένα και να ξέρουμε που θα πάμε. Αυτό τώρα, ναι, είναι ένα θεματάκι λίγο να τα διευκρινίσει η ΠΑΕ. Δηλαδή, αυτοί που έχουν ήδη κατόχοι εισιτήριου διαρκείας, πού θα πάνε στο Καφτατζόγλιο να κάτσουν, ναι, στο φιλικό της Κυριακής. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Πιστεύω να μας βάλουν εκεί στο Πέταλο, που είναι πίσω από την πλευρά του Ιβανοκτήρου. Έτσι πιστεύω. Ναι, θα, πούμε, θα φανεί. Θα τους βάλουν ναι. Εκεί που είναι του παπά. Ναι. Που είναι χείρα 10, ας πούμε. Αυτό πάντως που έτσι ήθελα να τονίσω και μου έδωσε στην αφορμή για να το κάνω είναι ότι καλό θα είναι οι φίλοι του Άρη τα εισιτήρια να τα προμηθευτούν από το Βικελίδης. Θα υπάρχουν και στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι πιο ότι εύκολο και για αυτούς και για τον Άρη τον ίδιο θα νομίζω τα εισιτήρια κόσμος θα πάρει το Βικελίδης. Ναι, γιατί εγώ πήρα πού θα τα πάρουμε. Λέει όχι από εδώ, λέει θα πάτε λέει του Καφτατζόγλιο. Ναι. Έτσι θα το άρθρο μέσα. Έχουμε τίποτα ενημερώσει ΠΑΕ πόσα διαρκές έχουν. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση. Νομίζω όμως ότι μετά και από την χθεσινή αλλά και τη σημερινή κίνηση πρέπει να έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 3.000 και παραπάνω. Εμένα με είπαν ότι τα παιδιά στην Μπουτίκ πάνω από 4.000. Είναι πολύ πιθανό να έχει, να έχει φτάσει μέχρι εκεί ο αριθμός, ναι. Κάπου εκεί. Αλλά ακόμα από την ΠΑΕ δεν βγαίνει επίσημα αριθμός. Ναι, γιατί λέει πρέπει να έρθουν ελέγχοι τη Βίβα και τα συνδυσμικά και διάφορα άλλα, ας πούμε. Ναι. Και θέλω να πω, μεταγραφές τώρα μόνο ένα στόπερ περιμένουμε. Ενδεχομένως, αν και νομίζω πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Έχει ακουστεί όνομα ή... Εντάξει, κοίτα, στο προσκήνιο για τον Άρη βρίσκονταν αυτές τις μέρες ο Μαύραη και ο Πογκμπά. Τώρα δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσει του Μαύραη, ενώ άρεσε να πάει σε μια πιο φθηνή επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Μπορεί να μην κάνει και καμία κίνηση όμως. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δύσκολα ο Άρης θα πάρει ακόμα και στόπερ. Ναι. Με τα τωρινά δεδομένα. Ναι, με το άλλο το παιδί τι έγινε. Κόλλησε ακόμα, έχει πρόβλημα με τη βίζα. Ο Μελέτζε μάλλον δεν θα έρθει, όπως φαίνεται. Μπορεί να πάει για Δεκέμβριο δηλαδή. Πολύ πιθανό, αλλά δεν προχώρησε γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση του Μελέτζε. Θυμίζω, ολοκληρώθηκε προφορικά πριν η ομάδα πάει στην Ολλανδία, δηλαδή πριν ένα μήνα και βάλε. Καθυστέρησε πολύ και το παγώνει ο Άρης βλέποντας την υπόθεσή του να πηγαίνει πίσω. Και τώρα που ήρθε ο Σιώπης, ας πούμε, πάει, δέχεται να φύγει ο αυτός. Ποιος? Ο Ιντζόγλου. Όχι, δεν νομίζω. Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να λύσει συνεργασία με ποδοσφαιριστή, γιατί είμαστε τελευταία 24 ώρα της μεταγραφικής περίοδου. Να βρει ομάδα. Και το θέμα είναι να βρει και ομάδα. Ο Μιλούνοβιτς, ας πούμε, έχει προτάσεις από Σερβία για την Κύπρο. Ναι, άκουσα και εγώ σε αλλού ότι θα ληφθεί, λέει, σήμερα μπορεί το συμβούλιο. Είναι πιθανό μέσα, αν όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο του πολύ άλλο, πιθανό. Του άλλου είναι λίγο δύσκολα. Λέει. Του Μπαργκάν είναι δύσκολη υπόθεση γιατί δεν υπάρχει ομάδα που να ενδιαφέρεται για τον παίχτη αυτή τη στιγμή. Ναι, πάλι σε το ρόστερ που έχουμε και παίκτες που μένουν, ας πούμε, και εκτός αποστολής. Όπως ο Παυλίδης,
Ο Παυλίδης, ναι, έμεινε για παράδειγμα εκτός αποστολής με τη Λαμία. Πλέον, να σου πω κάτι. Δεν, στο Ρήσιο κάθε μέρα θα γίνεται μάχη. Όχι για την 11άδα, για την 18άδα πλέον θα γίνεται μάχη. Ποιοι θα είναι μέσα στην αποστολή. Είναι μόνο στο, ας πούμε, στο κύπελο. Θα μπορέσουν, ας πούμε, να παίζουν, ας πούμε, και τα δύο τα πιχειρήκια που έχουμε. Στο κύπελο σκέψου που θα έχεις δύο παίχτες σίγουρες αυτούς τους μικρούς στην αποστολή, ποιοι θα είναι οι άλλοι. Και μπορεί, ας πούμε, αν το κάνουν όπως κάνουν άλλοι προπονητές, ας πούμε, στην Ευρώπη, στο κύπελο να παίζει, ας πούμε, τερματοφύλακας ο Καρδινίδης. Ή ο Αναγνωστόπουλος. Ή ο Αναγνωστόπουλος, ναι, που και αυτός έμεινε εκτός αποστολής με τη Λαμία. Ναι, έμεινε ο Παυλίδης, ο Αναγνωστόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή, τις παίκτες, δεν ξέρεις τι να είσαι προπονητής και να λες τι να κάνω τώρα. Ευχάριστο πολύ και έπαλα, ας πούμε. Έτσι. Αλλά έτσι, ας πούμε, 20 πώς παίκτες τώρα, από αυτούς τους δύο, 27 φτάσαμε. Τώρα, με πιάσει λίγο διάβαστο, είναι σίγουρα 27. Γιατί εγώ μπήκα στο site της ΠΑΕ και έχει μέσα και τον Γάλλο τον επιθετικό. Τον Κλεμέντε. Εντάξει, αυτός θα είναι με την ΚΑΠΑ 19. Με τη Β' ομάδα θα είναι αυτός περισσότερο. Τι άλλο θέλω να πω. Με τη Λιβαριά θα είναι έτοιμο το επίπεδο. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Αυτό είναι το πλάνο πλέον και αυτό το οποίο, είναι αυτό το οποίο λένε και οι άνθρωποι της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, ότι αυτό το οποίο θέλω να κάνω τώρα και με την τοποθέτηση του υβριδικού χλωτάπητα είναι ώστε να δέσει πιο γρήγορα και να είναι έτοιμο και θα είναι έτοιμο, λένε, εκτός απρόπτου με την Λιβαδιά. Και υπάρχουν, μεσολαβούν και 3 εβδομάδες μέχρι τότε και νομίζω ότι θα είναι έτοιμο. Εγώ πέρασα και από το γραφείο του Ερεστέχνη που γράφτηκε. Πέρα πήγα κάτω στα πολιτήρια και εκεί πέρα γίνονται εργασίες. Εκεί πέρα έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν βαφτεί διάδρομοι κίτρινοι, κάτω βάζουν πλακάκια μέσα. Και αυτό κάπου έπαιξε ρόλο νομίζω ώστε να μην γίνει το παιχνίδι την Κυριακή στο Βικελίδης. Είναι σίγουρο, γιατί έχει απέξω άμα περάσεις, έχει κάτι παρέτηση, ας πούμε. Δεν είναι μόνο τα έργα τα οποία γίνονται, μόνο το θέμα του χλωτάπητα. Είναι θέμα και της ανακαίνησης που θα γίνει σε κάποιους χώρους του γηπέδου, όχι μόνο στα αποδυτήρια, και στην είσοδο στην Αλκμίνη, στη μία είσοδο που είναι για τα VIP και τα γραφεία της διοίκησης. Εγώ που είχα πάει στο φιλικό με την Λάρισα, πρόσεξα και ένα άλλο, εντάξει, εκτός από το ίδιο υγιεινής, πούμε, το άλλες και τέτοια, είναι και καμένες λάμπες από τους προπολείς. Πρέπει να το... Στους προπολείς του γηπέδου, ναι. Ναι, άμα προσέξεις, στους δύο προβολείς που είναι στην Παπαναστασίου είναι κάποιες λάμπες καμένες. Ναι. Θα τα δούμε σιγά σιγά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί, σιγά σιγά θα γίνουν πράγματα. Και απέναντι εκεί πέρα που είναι τα επίσημα και κάποιες λάμπες νομίζω είναι καμένες. Θα τα δουν αυτοί σίγουρα. Καλά θα τα δουν σίγουρα. Αυτά τα ολίγα. Ωραία φίλε μου, να είσαι καλά παιδί, πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, σιγά σιγά. Έχουμε ένα ακόμα. Ωραία. Ένα τελευταίο, λίγο σύντομο όμως. Παρακαλώ, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μάλλον δεν άντεξε. Ο τελευταίος. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Με την εκπομπή All About Arsenal, την πρώτη τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.